και εγώ το προηγούμενο σας ρεπορτάζ. Και εύχομαι τι δίλημα την υπάρχει να μην τι είναι δίλημα χαμένη. Υπάρχει. Λέει ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει ένα δίλημα. Ή με τη Μέρκελ ή με την πατρίδα. Ή με την πατρίδα. Απ' την άλλη πλευρά, θα μου επιτρέψετε, προχθές μόλις στην Κεντρική Επιτροπή, την Κυριακή, είχατε ένα ψηλό πρόβλημα. Βέβαια, δεν εμφανίστηκε έτσι στο τέλος, αλλά υπήρχε. Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης επιμένει σε ένα σχέδιο Β. Και ο κ. Νίκος Παπάς, ναι, γιατί λέει, αν μας εκβιάσουν, πρέπει εμείς να παραμένουμε στο ευρώ. Και ο κ. Νίκος Παπάς λέει ότι είναι δυνατόν και ένα δημοψήφισμα για να ρωτήσουμε το λαό αν θέλει να παραμείνει στο ευρώ ή όχι. Λοιπόν, κύριε Μιλωνάκη, επειδή είναι μικρός τούτος ο τόπος, όλοι γνωριζόμαστε, θέλω να πω το εξής. Κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και χρόνια να εξηγήσουμε στους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι εύκολο. Αν από το 1974 ως τα τώρα έχουν συνηθίσει με άλλα κόμματα, είναι λίγο δύσκολο να γνωριστούμε. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά το καταφέρνουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα διαφορετικό κόμμα. Και επειδή είναι ένα διαφορετικό κόμμα, δίνει και διαφορετικά ηχέγγυα. Εξηγούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα αλλά Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, όπου βάραγε τον αντιμνημονιακό ρυθμό ο κύριος Σαμαράς και μέσα σε ένα βράδυ Νοεμβρίου, προκειμένου να βρεθεί σιγά σιγά στην κυβέρνηση, έγινε μνημονιακότερος του μνημονίου. Δεν είναι ηχέγγυο για τη σωτηρία της πατρίδας μας σε ένα κόμμα να σταυροπροσκυνούν όλοι τον αρχηγό. Δεν είναι ηχέγγυο για τη σωτηρία της πατρίδας μας και σήμερα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 6.500 ανθρώπους να έχουν επιλέξει την έξοδο από τη ζωή του. 1,5 ίσως και παραπάνω, κυρία Δούρου. Άρα σας λέω, με όλο το σεβασμό στο ρεπορτάζ, και εγώ δεν έχω να αντιδικήσω μαζί σας, άλλωστε να πούμε ότι έχουμε συνεργαστεί κιόλας εξαιρετικά πριν ελάχιστο χρονικό διάστημα, ότι αυτό το ρεπορτάζ που μόλις δείξατε είναι ένα ρεπορτάζ που αφορά άλλες εποχές, άλλα ύφη, θα έλεγα παλαιοκομματικά. Είναι μια προσπάθεια να εξηγήσουμε με όρους ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας την αξιωματική αντιπολίτευση. Σας λέω λοιπόν, κύριε Μιλωνάκη, και θα είμαι η πρώτη που θα το καταγγείλω και θα αποχωρήσω, ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει ενός ανδρός αρχή, μία γυναικός, οτιδήποτε, ενός επιτελείου, ενός κλειστού κονκλαβίου, τότε δεν θα έχει να περιμένει ο ελληνικός λαός τίποτα από αυτό. Αυτό που αυτό μόλις πολύ δείξατε. Που αυτό που γιατί μόλις... είστε ένας άνθρωπος που είστε δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Αυτό που μόλις δείξατε. Και δεν θέλω να καταγγείλω ούτε σκοπιμότητα. Όχι, είναι ακριβώς αυτό όμως, λοιπόν, που αποτυπώνει. Δεν είναι καθόλου αυτό. Και θα γιατί? Μου επιτρέψετε, γιατί την Κυριακή εγώ ήμουν εκεί, ενώ εσείς ως μη οφείλατε δεν ήσασταν. Συμφωνώ. Είναι μια κουβέντα που θα γίνεται μέχρι η χώρα μας να βγει κανονικά, να βρει την έξοδο από την κρίση, όχι σαν αυτήν που προσπάθησε να μας παρουσιάσει η κυρία Μέρκελ όταν ήρθε εδώ και η χώρα ουσιαστικά ήταν σε καταστολή, δεν επιτρεπόταν να περπατάνε οι πολίτες στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, λέω ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε να λειτουργούμε έτσι, δεν θα σταματήσουμε να συζητάμε, δεν θα σταματήσει η Ρένα Ιδούρο, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Δραγασάκης, ο Σταθάκης, να συζητούν στην Κεντρική Επιτροπή. Να έχουν διαφωνίες, λέτε, και να βγαίνουν προς τα έξω οι διαφωνίες. Βεβαίως. Όταν θα δείτε. Τότε γιατί ο κύριος Κρήτορας Αρσένης δεν είναι στο ευρωψηφοδέλτιο, ή μάλλον δεν ξέρουμε ακόμα αν σίγουρα είναι, αν είναι. Γιατί σίγουρα θα ξέρουμε το απόγευμα. Αν είναι ο Μιλωνάκης, η Αναστασάκη, ο Παπακυριακόπουλος, ο Λαζόπουλος, πείτε εδώ ό,τι σας αρέσει, όποιον αγαπάτε, έτσι, όποιον θεωρείτε εξαιρετικό είναι άνθρωπο. Θέμα από, πληροφορίες ακριβώς, είναι στο ευρωψηφοδέλτιο ή όχι, δεν καθιστά λιγότερο ή περισσότερο δημοκρατικό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά όλα τα συναποφασίζουμε. Ναι. Δεν ανοίγει την πόρτα στην Κεντρική Επιτροπή οποιοδήποτε συμπατριώτης μας, συμπολίτης μας και λέει λοιπόν θα είμαι, δεν θα είμαι ανάλογα. Αυτό είναι βασικό που λέτε, ότι εάν τυχόν υπάρχει ενός ανδρός ή μίας γυναικός αρχή, τότε πολλά από τα στελέχη σας ή μάλλον εσείς δεν θα είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, επαναλαμβάνω, πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι για να σωθεί η πατρίδα μας κανονικά και όχι έτσι όπως την έχει σώσει κατά καιρούς ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Παπαδήμος, ο Σαμαράς, θα πρέπει επιτέλους οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρώτα αυτές να λειτουργούν με διαφάνεια για να έχουμε την απέτηση να λειτουργεί όλη η χώρα, το δημόσιο, με διαφάνεια. Κυρία Δούρου, πριν από λίγο μιλήσατε για έξοδο από την κρίση. Τι σημαίνει για εσάς και πώς τη μεταφράζετε αυτή την έξοδο?
Κύριε Αναστασάκη, μες στο ευρώ καταρχάς. Κύριε Αναστασάκη, τη μεταφράζω ώστε να σταματήσουν οι συμπατριώτες μου, οι συμπολίτες μου να αυτοκτονούν. Τη μεταφράζω να σταματήσουν να κλείνουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αν είναι δυνατόν να ανοίξουν. Πώς, είδαμε το σποτ σας, είπατε. Μας έχουν κλείσει επιχειρήσεις, μας έχουν φτάσει εκεί που μας έχουν. Πώς. Και πριν. Είναι πολύ ενθαρρυντικό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σας σποτ. Και κύριε Παπακυριακόπουλε, επειδή έχω μάθει να απαντώ κατά τη διάρκεια τη απεύθυνση τη κυρία Αναστασάκη με ερώτημα προς εμέ, ρωτάει ο Αντώνης Μιλωνάκης, εντός ή εκτός ευρώ. Ακούστε, αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Το εντός ή εκτός ευρώ δεν είναι έτσι γενικά και αόριστα μια ιστορία που προσπάθησε και δυστυχώς λέω κέρδισε με αυτό το ψευτοδίλημα ο κ. Σαμαράς στις εκλογές γιατί φόβησε τους συμπολίτες μας. Είναι ποιοι ωφελούνται και ποιοι ζημιώνονται. Αν για παράδειγμα, κυρία Αναστασάκη, έχετε πάρα πολλά δάνεια, είστε ένας επιχειρηματίας, ενδεχομένως και ένας εργολάβος κολλητός των προηγούμενων κυβερνήσεων και έχετε πάρα πολλά δάνεια και έχετε και εξοχικά στο εξωτερικό, το να βγούμε από το ευρώ μπορεί να είστε εξαιρετικά ωφελημένοι, κυρία Αναστασάκη. Και χρησιμοποιώ εσάς για να μην χρησιμοποιήσω κανέναν άλλον και μισθούν. Λοιπόν, προς τιμή σας αυτό, κυρία Δουρό, όπως και αν είσαι τραπεζίτης που έχει ανακεφαλοποιηθεί με ευρώ, παρακάλεσε να τα πράξει. Ακριβώς και προσέχτε, το ενδύεις αυτό και με έναν πατριωτισμό σαν και αυτόν που έχουμε ζήσει από τη Χούντα και μετά. Που είναι όλοι πατριώτες στις εθνικές εορτές, που κλαίνε όλες τις εθνικές επαιτίους. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι το πατριώτη. Ακριβώς. Αλλά για μένα, σήμερα ο πατριωτισμός είναι να βρουν δουλειά οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι. Μάλλον. Και αυτοί που εργάζονται να μην εργάζονται σε καταστάσεις γαλέρας. Αυτό είναι ο νόμος πατριωτισμού. Ναι, αλλά οι εργαζόμενοι έπεφταν πάντα για την πατρίδα, κυρία Δούρου. Α, και όχι όλοι αυτοί που σουρταφέρουν στα. Όλοι αυτοί που σουρταφέρουν στα τηλεπαράθυρα. Και η αριστερά το απεμπόλησε. Επιμένει αυτό. Η κυρία Αναστασάκη. Ναι, επιμένει η κυρία Αναστασάκη στο πώς. Ας κάνω λοιπόν και εγώ ότι η κυρία Αναστασάκη, παρόλο που είναι δημοσιογράφος, δεν έχει ακούσει τα τελευταία 4 χρόνια ποια είναι η πρόταση, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σοβαρών διεθνών αναλυτών σε όλο τον κόσμο. Κυρία Αναστασάκη, το χρέος δεν πρόκειται να γίνει βιώσιμο. Συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον? Απόλυτα. Ωραία. Όσο το χρέος δεν είναι βιώσιμο, καλά δεν συζητώ για τις αγορές, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, φαντάζομαι ότι το έχετε συζητήσει εδώ πέρα και τι σημαίνει βγαίνω στις αγορές. Όσο λοιπόν το χρέος δεν είναι βιώσιμο και όσο η χώρα μας είναι αναγκασμένη να αποπληρώνει αυτό τον επαχθή δανεισμό, δεν υπάρχει περίπτωση στο πώς που ρωτάτε με τα επιτάσεις της κυρία Αναστασάκη, να βρεθούν δουλειές, να έχει η χώρα την πολυπόθητη ανάπτυξη. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή, όταν ο κύριος Παπακοσταντίνου, τι πάει και θυμάμαι τώρα, έτσι, υπουργός οικονομικών. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αλλά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, κύριε Παπακυριακόπουλε, γιατί όταν ξεχνά, συγχωρεί. Και αμνηστεύει. Και ξαναπαθαίνει. Ακριβώς. Αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, μας έβαζε πιπέρι στο στόμα γιατί κάναμε λόγο για διαγραφή χρέους. Κούρεμα τότε το λέγανε, θυμάστε, αναδιαρθρώσεις, έγραφε ο κύριος Σιμίτης, έγραφε. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι και διεθνείς αναλυτές λένε ότι αν το χρέος δεν διαγραφεί, δεν υπάρχει περίπτωση να καταστεί βιώσιμο. Λέμε λοιπόν ότι για να βγει η πατρίδα μας. Το έχει πει όχι όμως ο Σόιμπλε, έτσι. Μα με συγχωρείτε, ο Σόιμπλε γιατί να πει ναι. Άρα λοιπόν. Κύριε Μιλωνάκη, ο Σόιμπλε και εσείς τα λέτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα λέτε. Βρέθηκε ο Σόιμπλε απέναντι σε έναν εκπρόσωπο της Ελλάδος όπου να ζητά και να διεκδικεί κάτι. Εδώ βγήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν μερικούς μήνες και μας είπαν ότι πρώτη φορά που πάει να σώσει χώρα. Και οι εκπρόσωποι αυτής της χώρας δεν είχαν σχέδιο μπροστά, είχαν πάει με λευκό χαρτί και πηγαίνονταν ερχόντουσαν. Επανέρχομαι. Λέμε λοιπόν για διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, έτσι, για αποπληρωμή του υπολείπου μόνο όταν συνδεθεί με ρήτρα ανάπτυξης και την περιβόητη ρήτρα ανεργίας. Μόνο δηλαδή, μερός, διαγραφή. Αν αφήσετε το μονομερό, είναι στο πώς το διαπραγματεύεσαι, κύριε Μιλωνάκη. Πώς. Λοιπόν. Δηλαδή, αν πούν αυτοί, όχι. Εμείς, παιδιά, γιατί δεν θέλουμε τώρα διαγραφή. Το PSA είναι δυνατό. Μπράβο. Όχι, και το μεταξύ, να σας πω κάτι. Και το λέω με πάρα πολύ αγάπη, άγιες μέρες που είναι. Ας αναλάβετε και λίγο δημοσιογράφοι τις ευθύνες σας. Αν οι δημοσιογράφοι ρωτάτε, ακόμα και αν ρωτάτε μέσα στην αισιόδοξη αφέλεια, μέσα στην αφελή αισιοδοξία, τα ίδια πράγματα που έχουν απαντηθεί από την πραγματικότητα.
λειτουργείτε χωρίς να το θέλετε. Ισόφελος μιας κυβέρνησης που μας έχει γονατίσει όλους. Εγώ προσωπικά. Ο Αντώνης Μιλωνάκης. Έχω δώσει μάχες για αυτό. Ο Αντώνης Μιλωνάκης, λοιπόν, δεν μπορεί να ξαναρωτάει περί μονομέρειας. Διότι ο Αντώνης Μιλωνάκης ξέρει ότι την ίδια στιγμή που γονάτισαν όλους τους πολίτες της χώρας μας στο φόβο ότι αν λειτουργήσουμε μονομερώς θα πέσουν ακρίβες λοιμήσεις, μη καταποτισμοί στην πατρίδα, οι δανειστές μας έχουν λειτουργήσει ένα σκασμό φορές μονομερώς. Για πόσους μήνες και για πόσες φορές δεν μας δίνουν αντιδόσεις. Μονομερώς μονίμως είναι, δεν είναι... Λοιπόν, άρα λέω, επειδή εντάξει τους τηλεοπτικούς χρόνους καταλαβαίνω, τα διαφημιστικά πακέτα τα καταλαβαίνω, αλλά κάνω έκκληση. Οι Έλληνες, οι πολίτες, οι δημοσιογράφοι, οι οπερατέρ, ο καθένας στους δικούς του όμως, δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη, όπως δεν τα φάγαμε και όλοι μαζί, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αν λοιπόν οι δημοσιογράφοι ρωτούν 4 χρόνια μετά την κρίση και μετά από αυτό που έχει επισυμβεί στη χώρα, μήπως θα πάθουμε κάτι με το μονομερός, πώς θα το διαπραγματευτούμε, αν μας πούνε όχι. Εγώ να πω κάτι άλλο, κύριε Μιλωνάκη, απλό να το καταλαβαίνουν και όσοι μας παρακολουθούν. Σου αυξάνει η σπιτονοικοκυρά στο ενίκαιο. Υπάρχει περίπτωση να μην στο αυξήσει, να επιτύχεις μείωση, αν πας και της πεις, κοίτα να δεις, ό,τι και να γίνει, εγώ σε αυτό το σπίτι θα μείνω. Πέντε. Θα δώσω τόσα. Δηλαδή, σου θα λέει, σου πάρει και τον εφρό. Σου λέει, θα το πάω από 700 χίλια, εσύ δεν είσαι σε θέση να πληρώσεις 300 και πας και της λες. Λοιπόν, ξεκινάμε από ότι ό,τι και να γίνει, εγώ σε αυτό το διαμέρισμα δεν φεύγω. Γιατί το λέω αυτό? Όχι για να πω ότι η λύση είναι η έξοδος. Είπα στην κυρία Αναστασάκη ότι τη λύση της εξόδου ή της παραμονής πρέπει να τη ζυγιάζεις με το ποιος ωφελείται. Πάντως, κυρία Δούρο, εγώ σας ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον τόση ώρα που λέτε για τις προτάσεις σας και τις σκέψεις σας. Σας βλέπω πάρα πολύ αποφασιστική, όχι προς ομικρόν γιώτα. Το θέμα είναι αν όλα αυτά που λέτε είναι ρεαλιστικά. Αυτό σας εξηγώ. Εκεί προβληματίζομαι εγώ και μένω αυτό. Ναι, να σας πω. Καταρχάς, αυτά που προτείνουμε εμείς δεν έρχονται από τον Άρη. Έχουν γίνει το 1953, όταν η χώρα που μας χρωστάει το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, τις γερμανικές επανορθώσεις, βρισκόταν σε δεινή θέση. Το έχει σηκώσει ο Γκλέζος πολύ, ε. Βεβαίως. Βρισκόταν σε δεινή θέση. Εδώ βλέπω ένα βιβλίο δικό σας είναι. Ρένα Δούρου, μια κουβέντα με τον Γκλέζο. Θα πούμε και γι' αυτό. Θα πούμε γι' αυτό, αλλά να μην ρωτάει η κυρία Αναστασάκη και δεν παίρνει απάντηση. Όχι, θα πάρει απάντηση. Λοιπόν, θα πάρει, η διαγραφή μέρους του χρέους, η αποπληρωμή του υπολείπου με ανάπτυξη και με πτώση του ρυθμού ανεργίας είναι κάτι που έγινε για τη Γερμανία. Η πρότασή μας, λοιπόν, έτσι, δεν είναι μια πρόταση που την έφτιαξαν κάποιοι κομματικοί εγκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι οποίοι θέλανε να αντιπολιτευτούν. Ντε και καλά, είναι όλα αυτά που μας λέτε ρεαλιστικά. Εγώ θα τα παραδεχτώ και θα τα δεχτώ. Κόστα μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Γιατί ο κόσμος δεν τον βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να έχει μια διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ 10 μονάδων από μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει κάνει μια συγκυβέρνηση με το Πασόκ, ταλαιπωρείται αφάνταστα και έχει ταλαιπωρήσει και τον κόσμο και τον έχει τσακίσει. Ερώτηση κάνω. Ωραία. Εγώ προκαλώ να βρεθεί ηχητικό ή τηλεοπτικό απόσπασμα της Ρένας Δούρου που θα καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που καταγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις και είμαι και από αυτούς που τις χειροκροτούν. Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις καλό είναι να διαβάζονται όχι μόνο από τους πολιτικούς, τα κομματικά επιτελεία και τους δημοσιογράφους, και από τους πολίτες. Αλλά μία και στο χέρι, να πούμε ότι όπως έχει απομειωθεί το κύρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως έχει απομειωθεί το κύρος των δημοσιογράφων και πολλών άλλων σε τούτη την χώρα, έχουν απομειωθεί και οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις. Ας θυμηθούμε και των πολιτικών κατά κύριο λόγο. Ας θυμηθούμε, ναι βεβαίως των πολιτικών, λέω τις εμπορικές, ας θυμηθούμε τι έγινε το 2012, όπου υπήρχαν εταιρείες δημοσκοπήσεων που χάνανε κόμματα ολόκληρα. Δεν τα βρίσκανε. Συμφωνούμε. Δεν τα βρίσκανε. Συμφωνούμε. Και προσέξτε, το να πάει μία δημοσκόπηση στράφη και να μην πετύχει κανένα νούμερο, το καταλαβαίνω. Το ποτάμι που δεν είναι να σας φτάσει. Το ποτάμι. Το καταλαβαίνω. Αλλά να βρίσκεις όλα τα υπόλοιπα κόμματα και να χάνεις ένα ή δύο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι στημένο. Το ποτάμι τι γίνεται, ποτέ να σας φτάσει, λέω. Λοιπόν, εγώ για το ποτάμι το έχω ξαναπεί. Αυτό που εύχομαι μόνο, γιατί δεν μας λείπει αυτό από τη χώρα μας, έχουμε αρκετά εργολαβικά συμφέροντα και μηντιακά. Τι ήταν αυτό που τι λέω, εργολαβικό συμφέρον είναι το όχι, ποτάμι. Όχι, λέω. Το ποτάμι να μην είναι ακόμα μια εφάνταστη ιστορία ή μια μηντιακή παρέμβαση. Εύχομαι μόνο ο κύριος Θοδωράκης, με την τρομακτική επιρροή που έχει στους νέους ανθρώπους, να είναι ένα δίκτυο ασφαλείας που θα μπορέσει να μιλήσει σε ανθρώπους που δεν μπορεί να μιλήσει ένα Στασάκη, ο Μιλωνάκης, η Δούρου. Φωνούμε. Διότι μεγαλώσαμε και τη δική μου γενιά, που έχω φτάσει στα 39. Στο να θεωρούν όλοι οι νέοι άνθρωποι ότι η πολιτική είναι κάτι ντεμοντέ. Ότι δεν πρέπει να πηγαίνεις να ψηφίζεις τις κάλπες. Πάρα πολλές εκλογές τις περάσαμε με νέους ανθρώπους να πηγαίνουν Σαββατοκύριακο για μπάνιο. Ναι. Και υπάρχει περίπτωση
το ποτάμι και ο Σταύρος Θοδωράκης, να μιλήσει σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Όπως μιλάει και ο κύριος Δήμου, κυρία Δούρου. Ναι. Γιατί εδώ πέρα ξεσηκώθηκαν όλοι για τον Παλτάκο που είπε για τον κομμουνισμό και έχει τον κύριο, Δήμου, ο οποίος είναι δεκλεκτός της Χούντας ο κύριος Δήμου, να μιλάει για αντικομμουνισμό, να μιλάει για ειδωλολατρεία λέγοντας για το Άγιο Φως και κάποια τέτοια φεδρά που θα τα ζήλευε και ο Χίτλερ. Αλλά δεν είδα στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται καμία επίθεση όπως έγινε στον κύριο Παλτάκο. Γενικά, προσέξτε, γενικά λέμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχει κρίση χρέους και οικονομική κρίση δεν αποφεύγει την κρίση δημοκρατίας. Λοιπόν, στη χώρα που θέλει να λέει ότι γέννησε τη δημοκρατία, έτσι έχει ενσκύψει ακόμα και το ναζιστικό φαινόμενο. Στη χώρα που λέει, για να επιστρέψουμε και στο βιβλίο, στη χώρα που λέει και οφείλει να λέει, μπράβο. Όχι, πήγε να σου πω κάτι άλλο, ότι αναχέτησε το Τρίτο Ράιχ και τον ναζισμό σε ολόκληρο τον κόσμο και το φασισμό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που νομίζω θα βρουν δουλειά αν χαιρετήσουν ναζιστικά ή αν κολλήσουν το Χίτλερ. Καλά, έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ πέρα. Ορισμένα πράγματα λέω, είναι επίτρεπτα, αλλά... Για να επανέλθουμε στην αγωνία του κυρίου Παπακυριακόπουλου. Άρα σας λέω ότι στην κρίση δημοκρατίας και σε ένα είδος χυλού, χυλός κύριε Παπακυριακόπουλε, χυλός, θα δούμε πολλά ακόμα αν δεν τα σταματήσουμε. Κώστα, τι θέλει να κάνει μια ερώτηση, κυρία Δούρου, για να περάσουμε στην περιφέρεια. Να πάμε στην περιφέρεια κατευθείαν. Για το θέμα. Στην περιφέρεια θέλεις. Κώστα, αν μου επιτρέψεις για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Κώστα, μισό λεπτό. 22/7/1943. Το ΕΑΜ κάνει μια κολοσσιαία διαδήλωση μαζί με εργάτες, με φοιτητές αιματηρή κατά του ναζισμού. Έτσι, και σώζει τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία που ο Χίτλερ ήθελε να την δώσει σε Σκοπιανούς και σε όλα αυτά τα περίεργα. Όπως και ο Μουσολίνη ήταν υπέρμαχος της Μακεδονίας. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Η αριστερά όμως σήμερα έχει κάποια στελέχη που απεμπολούν αυτούς τους αγώνες και θέτουν μάλιστα και θέμα να ονομαστεί η Μακεδονία όπως τα Σκόπια να ονομαστούν. Κύριε Παπακυριακόπουλε, καταρχάς να σας πω ότι αυτό που μόλις είπατε το αγνοεί η πλειονότητα των πολιτών της χώρας. Αυτή την απεργία. Καλά. Σας παρακαλώ, μην παίρνετε κι εσείς τη σκυτάλη από αυτούς που για όλα όσα μας έχουν συμβιφτεί. Για το συγκεκριμένο, εγώ δεν είπα για τα άλλα, για το συγκεκριμένο. Όχι, τους αγώνες της αριστεράς, τους πατριωτικούς, τους χαρίσατε σε αυτούς που έχουν φωτογραφίες του Μουσολίνη στο σπίτι. Κύριε Παπακυριακόπουλε, λέω λοιπόν ότι για την κρίση δημοκρατίας δεν φταίνε μόνο τα spreads και τα bonds. Φταίνε ότι επί μακρών και πολλές δεκαετίες η παιδεία δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα των ελληνικών κυβερνήσεων. Τώρα, θέλω να σας πω ότι να μην κάνουμε και εμείς αυτό που μόλις κατηγορήσετε για τον κύριο Δήμου. Βγαίνω, λέω, μια ατάκα και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν απεμπολεί η αριστερά τον πατριωτισμό. Ούτε είναι η αριστερά που θέλει και ευθύνεται για το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα διμερείς σχέσεις με τα γειτονικά κράτη με τρομακτικά προβλήματα. Δεν είναι η αριστερά που έβγαζε στις αρχές της δεκαετίας του 90 τον κόσμο με σκουπόξυλα να παριστάνει το Μέγα Αλέξανδρο και έμπλεον πατριωτικού φρονήματος λόγων. Για να πάμε στην περιφέρεια. Έτσι, ήταν η αριστερά που έλεγε τα ίδια πράγματα που σήμερα τα συνεχίζει να τα λέει και κάποιοι σφυρούν αδιάφορα. Είναι τεράστιο θέμα. Μακάρι να έχουμε, κύριε Παπακυριακόπουλε, χρόνο άπλετο να συζητήσουμε τι οφείλουμε να κάνουμε με την Τουρκία και με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Εγώ είπα στην Ελλάδα. Ασχολείστε πολύ με την εξωτερική πολιτική. Έτσι, πάμε λοιπόν τώρα. Για να πάμε στην περιφέρεια. Έχετε αντιπάλους. Οι δημοσκοπήσεις σας φέρνουν μέχρι τώρα... Αλλά είπαμε για τις δημοσκοπήσεις. Μέσα στους δύο πρώτους. Προηγείται βέβαια χαμός, ο κύριος Γκρός. Έγινε χαμός χθες στην περιφέρεια. Με το ΣΥΡΙΖΑ, την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να καταγγέλει τον κύριο Σγουρό. Έχετε αρχίσει τις καταγγελίες. Για μεθοδολογικού χαρακτήρα κινήσεις. Και πρέπει να μας εξηγήσει, κυρία Δούρου, τι γίνεται με τον κύριο Σγουρό. Τι είναι αυτά που γίνανε χθες. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Το καταγγέλλεται ότι, για να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς, έτσι παράταξή σας, ότι φέρνει πράγματα υπέρ των δήμων που στηρίζεται από το Πασόκ. Δεν πέφτουμε καθόλου από τα σύννεφα και για όσους παρακολουθούν όπως κ. Ατίας και την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγεθέντος θανάτου. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, ο οποίος καλό θα ήταν κατ' εμέ για το επόμενο χρονικό διάστημα, έστω και τώρα, παρόλο που δεν μένει πολύ, να ορίσει έναν υπηρεσιακό και να δώσει τη μάχη όχι κρυπτόμενος. Ζητάτε παραίτηση. Όχι κρυπτόμενος, κυρία Ατία. Διότι χτες ξέρετε τι έγινε, φίλες και φίλοι. Με ημερησία διάταξη 44 θεμάτων και αντιλαμβανόμαστε όλοι αν μπορούν να συζητηθούν σοβαρά 44 θέματα, προσέθεσε εκτός ημερησίας διάταξη άλλα 21. Στο σύνολο 65, από τα οποία 11 ήταν εγκρίσεις προγραμματικών συμβάσεων για συγκεκριμένους δήμους.
Μπορείτε να μου το ερμηνεύσετε εσείς αντί να το ερμηνεύσω εγώ. Ή να, το να κάνω εγώ την ερώτηση, γιατί δεν είναι εδώ ο κ. Γουρός. Είναι κακό να δίδονται χρήματα στους δήμους από την περιφέρεια και οι δήμαρχοι δηλαδή να υλοποιούν σε έργα πραγματικά για το δήμο τους? Όχι. Όχι. Μόνο που δεν λέμε αυτό. Αλλά... Λέμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει καταστεί κομμάτι του μηχανισμού προπαγάνδας του απερχόμενου Περιφερειάρχη. Δηλαδή μαυρογιαλούρος, δηλαδή, όπως το λέει πάρα ο... πολλά θέματα για τα οποία δεν μπορεί το διοικητικό συμβούλιο. Κυρία Αναστασάκη, το περιγράφεται. Ο Μαυρογιαλούρος τέλος παραιτήθηκε. Έτσι, αυτή την εξαιρετική περσόνα του ελληνικού κινηματογράφου την χρησιμοποιούμε άδικο τρόπο. Διότι ο υπουργός στο τέλος παραιτήθηκε. Είχε την τζίπα που λέμε στο σπίτι μας, έτσι, να παραιτηθεί. Τι έκανε ο κ. Γουρός, λοιπόν, πρέπει λέω να παραιτηθεί? Ότι είναι προκλητικό να καταφεύγει ο απερχόμενος περιφερειάρχης σε αξιωμένες παλαιοκομματικές μεθόδους. Είναι ντροπή. Είναι έσχος να φέρνει άρον-άρον προγραμματικές συμβάσεις για τις οποίες εγώ, κύριε Μιλωνάκη, θα μπορούσα ενδεχομένως να τις προσυπογράψω κιόλας και να λέω καλώς να γίνουν, όπως είπατε κι εσείς, και να τις φέρνει τώρα. 3,5 χρόνια τι έκανε? Δηλαδή, εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πρόθεση κανενός είδους. Το γεγονός ότι επιχειρεί μεσούσεις προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου να εγκρίνει συμβάσεις για δημάρχους συγκεκριμένους. Εσείς καλά τα λέτε, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι μία υποψήφια περιφερειάρχης έτσι θα μιλούσε. Αλλά εγώ ρωτώ. Δεν το κάνω από την πολιτευτικό ίστρο. Ξέρω το στυλ και το σκεπτικό. Λέω το εξής, ότι η περιφέρεια Αττικής είναι σπουδαία ιστορία. Ωραία. Γιατί πολλοί δήμαρχοι και κυρίως δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας δεν στηρίζουν τον υποψήφιο δήμαρχο της Περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κουμουτσάκο, και λένε ρε παιδί μου, θα στηρίξουμε Σγουρό, Χατζηδάκης και τα λοιπά και άλλοι. Χαρδαλιάς. Και αντιπεριφερειάρχης. Και λέμε, όχι ρε παιδί μου, θα στηρίξουμε Σγουρό γιατί ο Σγουρός έκανε έργο, μας έδωσε χρήματα, υλοποιήσαμε έργα. Για ποιο λόγο το κάνουν λοιπόν, αυτό? Πολύ γρήγορα, γιατί δεν φανταζόμαι έχουμε κάποιο το τηλεοπτικό χρόνο, σας λέω το εξής, ότι το σκηνικό που διαμορφώνεται με την υποψηφιότητα του απερχόμενου περιφερειάρχη αποτυπώνει τις παθογένειες, για να είμαι ευγενική, του κυβερνητικού σχήματος. Χαρίζει ο Πρωθυπουργός την περιφέρεια Αττικής σε μία προσπάθεια που έρχεται από τα παλιά. Μιλάμε για 12 χρόνια ουσιαστικά ενός ανθρώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση και ενός ανθρώπου ο οποίος τα τελευταία 3,5 χρόνια το μόνο του έργο είναι να αγνοούμε όλοι μας το σπουδαίο ρόλο της περιφέρειας. Και γιατί όταν αγνοούμε κάποιος βολεύει. Όταν αγνοούμε δεν ελέγχουμε ως πολίτες και άρα κάνουν πάρτι τα συμφέροντα. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Χαρίζει την περιφέρεια Αττικής ο Πρωθυπουργός με τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να ανακοινώσει την υποψηφιότητα της Νέας Δημοκρατίας ενώ του κύριου Κουμουτσάκου. Διότι για 1,5 μήνα το ρεπορτάζ έλεγε, και διορθώστε με, ότι μπαινοβγαίνανε στη Συγκρού διάφοροι. Και το χαρτί που πεζότανε ήταν ότι το κυβερνητικό κόμμα, τουλάχιστον το κρατεό κυβερνητικό κόμμα, γιατί υπάρχει και δεύτερο εταίρος, θα παίξει αυτοδιοικητικά. Το άλλο τι είναι. Μετά λοιπόν, ενώ επί 1,5 μήνα λέγαμε θέλουμε την αυτοδιοίκηση, θέλουμε διαχειριστές, θέλουμε κομμάτι τους, όλα αυτά τα φεδράτα εξαιρετικά, λες και η διαχείριση δεν έχει πολιτικό τρόπο διαχείρισης, λες και είμαστε όλοι διαχειριστές κοινοχρήστων, ανακαλύψαμε τον κύριο Κουμουτσάκο. Και σταματήσαμε να πιπηλάμε τα αυτιά και τα μάτια των τηλεθεατών και των ακροατών ότι η ορθή λύση είναι να βρεις απλώς έναν διαχειριστή. Τι γίνεται λοιπόν, για να υπάρχει κυβερνητικός εταίρος μετά τις αυτοδιοικητικές, να υπάρχει ο κ. Βενιζέλος, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και μετά τις ευρωεκλογές, θυσιάζει την περιφέρεια Αττικής. Διότι μη μου πείτε ότι εδώ πέρα δεν βλέπουμε κάτι που αν δεν αφορούσε τη ζωή μας και ήταν εν τέλει επικίνδυνο, δεν εφεδρώ. Το πρωί Κουμουτσάκου, το βράδυ Σγουρός. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Για να μην στεναχωρήσει τον κυβερνητικό εταίρο. Ναι, αλλά υπήρχαν πολλές αντιδράσεις για τη δική σας υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ στο Δήμο Αθηναίων, που εκλήφθη από πολλούς, επειδή ο άνθρωπος είναι εξαίρετος, αλλά είναι χαμηλής αναγνωσιμότητας. Ότι είναι μια βοήθεια για να ξαναβγεί ο Καμίνης. Ο Χριστός και Απόστολος. Υπάρχει ο αντίλογος. Λοιπόν, κύριε Παπακυριακόπουλε, να τα πάμε μετά. Δεν μπορείτε μόνο να κατηγορείτε, πρέπει να απαντάτε. Πού τα βλέπετε αυτά? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής. Εγώ γενικά δεν κατηγορώ. Εγώ νοιάζομαι αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Αυτό κάνω. Στην περιφέρεια λέτε. Στη χώρα ολόκληρη. Λοιπόν, δηλαδή, η κυρία Σακοράβα δεν θα είχε πιο πολλές πιθανότητες. Πάμε πίσω στον κύριο Παπακυριακόπουλε. Και μαζί με αυτό τις τρεις πρώτες προτεραιότητες σας για την περιφέρεια. Βεβαίως. Κύριε Παπακυριακόπουλε, εμείς
Ουδέποτε είπαμε αυτές τις ανοησίες ότι δεν είναι σημαντικό από πού ξεκινά κάποιος πολιτικά για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα σπουδαία προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν ψάχναμε κάποιον άχρωμο, άοσμο, ουδέτερο. Και πολλό δε μάλλον δεν ψάχνουμε. Μα ρωτάει πράγματα και καλό είναι οι τηλεθεατές να μην μένουν με το κλασικό πολιτικό διάλογο. Δηλαδή τον επιλέξατε γιατί. Με τον κλασικό πολιτικό διάλογο δημοσιογράφου ερωτώμενου που υπεκφεύγει. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι νησάφει λίγο με την αναγνωρισιμότητα. Την έχουμε πληρώσει ως πολίτες πάρα πολύ άσχημα. Αντιλαμβάνουμε βέβαια ότι ένας πολίτης, αν δεν ξέρει κάποιον, δεν μπορεί και να τον επιλέξει. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορούμε με όρους δημοφιλίας και αναγνωρισιμότητας να θυσιάζουμε τις εργασιακές μας σχέσεις, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, κύριε Παπακυριακόπουλε. Αυτό είναι, δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση. Θα μου επιτρέψετε να πω. Εσείς μου είπατε ότι βάλαμε έναν μη αναγνωρίσιμο. Γιατί δηλαδή η κυρία Σακοράφα ή κάποιος άλλος πρωτοκλασσάτος στέλεχος θα έκανε κακά πράγματα στην Αθήνα. Γιατί εξάγεται συμπεράσματα που δεν λέω. Η κυρία Σακοράφα θα δώσει έναν σπουδαίο αγώνα για μία κρίσιμη ιστορία που λέγεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια Ευρωπαϊκή είναι, Ένωση που δεν θυμάζει. Θα είναι, σίγουρα. Δεν την βάλαμε στο μουσκιο. Ούτε είναι αντιπαραθετικά σε Κελαρίδη Σακοράφα. Τρία λεπτά, παιδιά, ακόμα. Θα φάμε τον χρόνο στη Σακοράφα. Γιατί Δούρου ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι αν το φάμε τον χρόνο δεν θα φταίει η Δούρου. Εσείς επιλέξατε να τζέρα τον ρωτήσετε. Να μας πείτε πιο πρακτικά πράγματα. Τρεις πρώτες προτεραιότητες για την περιφέρεια, κυρία Δούρου. Ωραία. Θέλω να σας πω το εξής, ότι τις προτεραιότητες βάζει η ίδια πραγματικότητα. Ενώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολύ σπουδαία πράγματα που όφυλαν να επιληθούν από χτες, η διαχείριση και απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, τα ζητήματα του περιβάλλοντος με ελληνικό και ονόνοητο, με αστέρα και ονόνοητο, με ορεινούς όγκους και ονόνοητο. Ελληνικό και αστέρα, τι ονόνοητο. Τα τρία πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει η καινούρια περιφερειακή αρχή είναι τα εξής. Τα ζητήματα των μεταφορών των παιδιών, όχι μόνο της Ανατολικής Αττικής, παιδιών που δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία. Μάλιστα. Τα ζητήματα των αστέγων. Το οποίο ο κύριος Σαμαράς τώρα εκπώνησε μαζί με το ΠΑΣΟΚ ένα πρόγραμμα. Με παταλού, γιατί θα ζητάμε κεντρικοπολιτικά και θα μας κατηγορήσουν πάλι ότι σωστό. Δεν νοιαζόμαστε για τοπική αυτοδιοίκηση, ωραία, που είναι κεντρική πολιτική σωστά σκηνή, ιδίως θα μιλάμε για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Και θέλω να σας πω τα ζητήματα των συσιτίων και των ανέργων. Ξέρετε, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω και να τα μηδενίζω όλα από αυτά που έχουν γίνει, αλλά θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, του απερχόμενου Περιφερειάρχη βεβαίως μέχρι τα τώρα, όπου κάνει λόγο για παροχή συγκεκριμένου ποσού στο Πέραμα, προκειμένου να βοηθηθούν συμπολίτες μας. Ουδέποτε δόθηκαν αυτά τα χρήματα και είναι αστείο το ποσό. Κυρία Ζωρού, να σας ρωτήσω κάτι. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το να βάζουμε δίκτυ. Κυρία Ζωρού, τα προβλήματα όμως τεράστια. Επειδή αναφέρεστε στα προβλήματα του κόσμου και επειδή δύο-τρεις γνωστοί μου γνώριζαν ότι θα έρθετε σήμερα, μου έχουν θέσει δύο ερωτήματα πρακτικά. Ωραία. Το ένα είναι κάτζα, περιφέρεια, αποχετευτικό σύστημα, αυτό το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί αυτή τη λέξη, αν πάμε λίγο πίσω θα δείτε ότι πήγαινε να σου πω αποχετευτικό. Αυτό το ένα και το άλλο με τα σκουπίδια, τη χωματερή στην Κερατέα. Μεγάλο θέμα και αν τα σκουπίδια μαζεύονται καλύτερα μνημονιακά, αντιμνημονιακά. Αυτό όμως θα απαντήσετε, θα μου επιτρέψετε να απαντήσετε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Έτσι, ένα μικρό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε, Ρένα Δούρου, και βέβαια το πολιτικό κομμάτι. Πάμε.